Αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητοί συμπολίτισσες, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, θα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η παρουσία σας σήμερα στη σημερινή μας εκδήλωση. Εκ μέρους της δημοτικής μας κίνησης, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την υποστήριξή σας. Η μαζική συμμετοχή σας στη σημερινή μας συγκέντρωση μας γεμίζει όλους με μεγάλη χαρά. Παράλληλα, δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι η πόλη μας δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Στα πρόσωπα όλων σας βλέπω δύο πράγματα. Από τη μία βλέπω τη χαρά για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης και από την άλλη όμως βλέπω την αγωνία για την επιτυχή έκβαση όλου αυτού του κηρύματος. Και αυτό γιατί η πόλη μας έχει ανάγκη απαλλαγή σελίδας. Πρέπει επιτέλους το Ήλιον να γίνει μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη ανθρώπινη, μια πόλη αλληλέγγυα. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 160 χρόνια από την ίδρυση του οικισμού Ήλιον Τρόας, του μικρού οικισμού των 227 ανθρώπων σύμφωνα με την απογραφή του 1861, όπου αρχικά κατοικούσαν οικογένειες των εργατών του τίματος του Επταλόφου, του Παρκουτρίτσι δηλαδή, αλλά και βαβαροί αξιωματικοί ή εύποροι Αθηναίοι, οι οποίοι ήταν στο πλάι ευνοούμενοι της Βασιλικής Αυλής. Το χωριό αυτό αργότερα μεγάλωσε. Η πληθυσμιακή έκρηξη των επόμενων χρόνων, ιδιαίτερα την περίοδο της εσωτερικής μετανάστευσης, τη δεκαετία του 50 και του 60, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την πόλη μας, τα νέα λιώσια που αργότερα μετονομάστηκαν Ήλιον. Η απουσία πράσινων χώρων, η άναρχη δόμηση, η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα στις συνοικίες που βρίσκονται μακριά από το κέντρο της πόλης, οφείλονται στη ραγδαία αστικοποίηση εκείνης της περίοδου. Σήμερα η πόλη μας κατοικείται από κάτι λιγότερο από 85.000 ανθρώπους. Και σχεδόν όπως ολόκληρη η Δυτική Αθήνα, κατοικείται από ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους της εργασίας. Στην πόλη μας δύσκολα θα βρει ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν εύκολα. Αυτοί είναι οι φίλοι μας, αυτοί είναι οι γειτονές μας, άνθρωποι αληθινοί, άνθρωποι καθημερινοί. Αυτούς τους ανθρώπους επιλέξαμε να εκπροσωπούμε ως παράταξη το 2013 όταν ιδρυθήκαμε. Όταν ενεργοί πολίτες με συμμετοχή στα κοινά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πόλη μας και μαζί με αυτή να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όταν ξεκινούσαμε αυτό το δύσκολο, αλλά συνάμα όμορφο ταξίδι. Η αλληλέγγυα πόλη τον περασμένο Νοέμβριο έκλεισε τα 5 χρόνια ζωής. Τα 5 χρόνια συνεπούς παρουσίας στα κοινά της πόλης μας. Και σήμερα, 5 χρόνια μετά, η δημοτική μας κίνηση είναι ήδη σε θέση να κάνει αποτίμηση του πλούσιου έργου της. Κόντρα σε αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε, σε ανάλογα εγχειρήματα, εμείς επιλέξαμε να μην είμαστε ένα ακόμη πυροτέχνημα. Απλά θα κατέβει στις εκλογές και έπειτα, αμέσως μετά από αυτές, θα εξαφανιστεί. Επιλέξαμε με τη δράση μας να ανταποδίδουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη όσων μας στήριξαν, όσων πίστεψαν σε εμάς. Και με την ψήφο τους στις περασμένες εκλογές, μας έφεραν στην τρίτη θέση του Δήμου και στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Με δημιουργικές προτάσεις, αλλά και στοχευμένες διεκδικήσεις, μπορέσαμε να κάνουμε αντιληπτό στους πολίτες το σχέδιο για την επόμενη μέρα της πόλης μας. Μέσα από τις πολύμορφες δράσεις που αναλάβαμε, συνεχείς παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και με την έντονη παρουσία των μελών και φίλων μας στην πόλη, πετύχαμε μικρές αλλά και μεγάλες νίκες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Εκφράσαμε με συνέπεια τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Μιλήσαμε για την ανάγκη υλοποίησης έργων υποδομής και όχι έργων βιτρίνας. Και στην απέτηση αυτή βρεθήκαμε συχνά αντιμέτωποι με μια διοίκηση η οποία ήταν αντίστοιχη των περιστάσεων. Σε μια πόλη που σε κάθε μεγάλη μπόρα είχαμε μεγάλες πλημμύρες, διεκδικήσαμε και σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε να γίνουν σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Έργα ουσίας, για να μην κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές, αλλά και οι περιουσίες των πολιτών.
Και αυτή η τόσο θετική εξέλιξη για την πόλη μας δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα εάν δεν υπήρχε η τεράστια συμβολή της περιφέρειας Αττικής όλο το τελευταίο διάστημα. Τη στιγμή μάλιστα που η διοίκηση Ζενέτου, παρά το γεγονός ότι είχαμε πλημμύρες σε γειτονιές κάθε χρόνο όπως τον Άγιο Φανούριο και τη Ζωδόχου Πηγή, δεν διέθετε καν τις απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα έργα. Δεν μείναμε όμως εκεί. Πώς μπορεί να ξεχάσει κανείς τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε η αλληλέγγυα πόλη ώστε να μπει ένα φρένο στη χρόνια απαξίωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Γενικότερα, τα ζητήματα των δημόσιων χώρων που τα θέσαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Τόσο με τη συμβολή μας στο δημόσιο διάλογο, όσο και με την έμπρακτη συμμετοχή μας, επιλέξαμε να μην απέχουμε, αλλά να συμμετέχουμε. Να συμμετέχουμε και να σταθούμε αρρωγή στη μεγάλη προσπάθεια για τη διάσωση και την ανάταξη του πάρκου που συντελείται τα τελευταία 2 χρόνια. Ορθώσαμε το ανάστημά μας απέναντι σε ένα δήμαρχο που στο βωμό της μικροπολιτικής επέλεξε να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πολέμιο οποιασδήποτε θετικής προοπτικής για το πάρκο. Έφτασε μέχρι στο σημείο να απαγορεύσει στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας να συλλέγει τα σκουπίδια από τους πράσινους κάδους, να παραπληροφορεί συνειδητά τους πολίτες για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του πάρκου. Κοινώς να επενδύει αποκλειστικά στην αποτυχία του όλου εγχειρήματος, για να εμφανιστεί στη συνέχεια ως μετά Χριστόν προφήτης. Αυτή τη στάση είναι βέβαιο πως ο κύριος Ζενέτος θα την πληρώσει πολιτικά. Και θα την πληρώσει γιατί ο κόσμος εδώ στο Ήλιον δεν πρόκειται να του συγχωρέσει αυτή τη μικροκομματική προσέγγιση σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα για την πόλη μας όπως είναι το μέλλον του πάρκου Τρίτσι. Ο κύριος Ζενέτος με τη στάση του στο θέμα του πάρκου, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σαμποτάρει. Να κόβει τα φτερά της ίδιας τους της πόλης, το Ήλιον, καθώς είναι δεδομένο ότι κάθε θετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς όφελος του συνόλου της πόλης. Εκτός όμως από αυτό, βάλαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα και φροντίσαμε να αναδείξουμε με κάθε τρόπο το θέμα της αξιοποίησης των παλιών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ που βρίσκονται στην περιοχή της ραδιοφωνίας. Προτείναμε τη δημιουργία ενός πάρκου μουσείου στο χώρο αυτό. Διοργανώσαμε μάλιστα το 2016 το ετήσιο φεστιβάλ της παραταξής μας, την Αλληλέγγυα Μέρα, στο χώρο που βρίσκεται δίπλα από τη ραδιοφωνία, με κεντρικό σύνθημα την υλοποίηση του συγκεκριμένου διαχρονικού αιτήματος. Καλέσαμε τους πολίτες να επισκεφτούν το χώρο, να δουν τις ιστορικές φωτογραφικές εκθέσεις που έφτιαξε το Δίκτυο Νεολαίας της Παράταξης. Φέραμε καλλιτέχνες να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς για αυτό. Η πρότασή μας αυτή έγινε δεκτή από την κεντρική διοίκηση και ήδη υλοποιείται. Ήδη από τον Νοέμβριο, το έργο πήρε την έγκριση από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο Αττικής. Έχει ήδη ετοιμαστεί η μελέτη συντήρησης των κτηρίων και έχουν ανατεθεί στους ανάδοχους οι μελέτες που αφορούν στο επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και στη σύνταξη των προδιαγραφών για το Οπτικοακουστικό Μουσείο. Μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή, έγιναν βήματα που δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Με βάση λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα δημοπρατηθεί ως τον Ιούνιο του 2019. Στόχος της ΕΡΤ είναι το πάρκο αυτό, ο χώρος αυτός να ανοίξει και να λειτουργήσει το 2020. Και ποιος άραγε είναι ο λόγος για τον οποίο η πρότασή μας περπάτησε, ενώ τόσα χρόνια αυτό δεν είχε γίνει εφικτό? Ο λόγος είναι πολύ απλός κατά τη γνώμη μας. Εκεί που άλλοι έβλεπαν το χτίσιμο κάποιου φαραωνικού κτηρίου πολλών εκατομμυρίων που θα στέγαζε το μουσείο, μια εξέλιξη που θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τους εργολάβους οι οποίοι θα αναλάμβαναν τη συγκεκριμένη κατασκευή, εμείς ως παράταξη προτείναμε τη δημιουργία ενός πάρκου μουσείου. Ενός ανοιχτού χώρου πρασίνου που θα περιλαμβάνει μουσιακές διαδρομές και τη συντήρηση των υπαρχόντων μόνο κτηρίων που μέσα σε αυτά τα κτίρια βρίσκεται ο πομπός, ώστε να γίνουν ξανά επισκέψιμα προς τους πολίτες.
Η πρότασή μας δηλαδή ήταν μια πρόταση η οποία ήταν ρεαλιστική ως προς το κόστος, αλλά εξασφάλιζε τεράστια ωφέλη για τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Οι οποίοι πολίτες θα είχαν πρόσβαση πρώτον σε ένα σημαντικό πνεύμα αναπρασίνου 33 στρεμμάτων, που όλα τα προηγούμενα χρόνια παρέμενε κλειστός, χωρίς πρόσβαση, και δεύτερον σε ένα χώρο μουσείο που αποτελεί αλλά και αναδεικνύει ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής ιστορίας εδώ στο Ήλιον. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν, να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης μας και του ραδιοφώνου και μαζί και την ιστορία της πόλης μας. Μιλάμε δηλαδή και εδώ για ένα project το οποίο ήδη τρέχει και τα αποτελέσματα τα οποία θα έχει για την πόλη μας θα είναι πολλαπλασιαστικά. Κυρίες και κύριοι, οι νίκες που πετύχαμε ως παράταξη είναι πάρα πολλές. Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις στις οποίες η δημοτική μας κίνηση ασχολήθηκε όχι μόνο με τα μεγάλα, αλλά και με τα μικρά προβλήματα της πόλης. Ασχοληθήκαμε με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, που σε πολλές περιπτώσεις μπάζουν νερά, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας, με τις κοινωνικές δομές, με τις υποδομές για τον πολιτισμό. Ασχοληθήκαμε δηλαδή με τα πράγματα που κρύβονταν πίσω από τη βιτρίνα, με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας για απλά ζητήματα καθημερινότητας. Ήμασταν ο κρίσιμος παίχτης για την επίλυσή τους. Επέλεξα όμως να αναφερθώ στα συγκεκριμένα, αυτά που ανέφερα παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη που η παράταξή μας έχει ήδη αφήσει την πόλη μας. Και όλα αυτά όντας την αντιπολίτευση του Δήμου. Φανταστείτε πόσα πολλά και σημαντικά θα μπορούμε να κάνουμε όταν οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν τη διοίκηση του Δήμου. Φανταστείτε πόσα πολλά είναι αυτά που μπορούμε να κερδίσουμε όταν θα έχουμε τη δυνατότητα από καλύτερες θέσεις να τα διεκδικήσουμε. Και αυτό γιατί η πόλη μας, όπως είπα και νωρίτερα, έχει ανάγκη αυτή την αλλαγή σελίδας. Τρεις θητείες τώρα, στο τιμόνι του Δήμου μας, έχουμε μια διοίκηση η οποία αδυνατεί να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Μια διοίκηση φανερά αδύναμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η πόλη μας και να πάει μπροστά τα επόμενα χρόνια. Μια διοίκηση μίζερη, που πάντα για όλα θα τις στένε οι άλλοι, που η ίδια δυσκολεύεται πολύ να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Απευθύνεται και μας λέει: στείλαμε έγγραφο στον έναν, στείλαμε έγγραφο στον Δίνα, και κατά κάποιο τρόπο όλα καταλήγουν στις καλένδες. Κυρίως όμως έχουμε μια διοίκηση η οποία βάζει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα πάνω από το καλό της πόλης. Πώς αλλιώς μπορεί να δικαιολογήσει κανείς τη στάση της διοίκησης Ζενέτου πάνω στο θέμα του Πάρκου Τρίτσι που σας ανέφερα νωρίτερα? Πώς αλλιώς να δικαιολογήσει κανείς το γεγονός ότι αρνείται να δώσει χώρους σε πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας για να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις των συλλόγων τους μόνο και μόνο επειδή αυτοί δεν συντάσσονται μαζί τους πολιτικά? Συλλόγους που τους συμπεριφέρεται λες και είναι β' κατηγορίας, με αποτέλεσμα να τους αναγκάζει να απευθύνονται σε γειτονικούς δήμους για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις δράσεις τους. Η διοίκηση του Δήμου μας είναι μια διοίκηση αντιδημοκρατική και μας το θυμίζει συχνά πυκνά με τις επιλογές της. Τα προηγούμενα 4 χρόνια είδαμε πολλές φορές τη διοίκηση του κυρίου Ζενέτου να αρέπει προς ακραία αυταρχικές μεθόδους και πρακτικές. Υπενθυμίζω σε όλους, επισημαίνω για όσους δεν το γνωρίζουν, πως το 2015, όταν η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Ηλίου θέλησε να διοργανώσει διανομή τροφίμων χωρίς μεσάζοντες, ο κ. Ζενέτος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα απορριμματοφόρα του Δήμου μας σαν άλλες κλούβες των ΜΑΤ και να καταλάβει το δημόσιο χώρο που βρίσκεται εδώ απέναντι από το Δημαρχείο, με στόχο να μπλοκάρει και να σαμποτάρει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σας θυμίζω επίσης την άρνηση της διοίκησης πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει σε ψηφοφορία και να καταδικάσει τις δράσεις εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την καταδίκη της επίθεσης Χρυσαυγητών έπειτα από ενέδρα σε νεολαίο στο Πέραμα, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ
και ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου το 2017, μετά την καθιερωμένη παρέλαση, η διοίκηση Ζενέτου επέλεξε να διοργανώσει μια εκδήλωση για να τιμήσει τον πρώην Δήμαρχο Ηλίου, Γεώργιο Κακούρη, με αφορμή το γεγονός ότι ο τελευταίος είχε δωρήσει κάποιες εκτάσεις στο Δήμο μας. Απέκρυψε όμως από τους πολίτες μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Το γεγονός ότι ο Γεώργιος Κακούρης ήταν ο άνθρωπος που διορίστηκε από τη Χούντα στη θέση του Δημάρχου, όταν αυτή έπαψε από τη θέση του τον εκλεγμένο από το λαό της πόλης, Δήμαρχο Θανάση Οικονόμου. Τίμησε δηλαδή ο κύριος Ζενέτος, πέρσι μόλις κιόλας, έναν άνθρωπο που είναι συνδεδεμένος με τις πιο μαύρες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Γιατί όμως ο κύριος Ζενέτος να επιλέξει να κάνει αυτά και τόσα άλλα? Γιατί να επιλέξει να τσαλαπατήσει την προοδευτική και δημοκρατική παράδοση που έχει η πόλη μας? Γιατί να επιλέξει να τσαλαπατήσει τη δημοκρατική και προοδευτική παράδοση που έχει ακόμα και η ίδια του η παράταξη? Μα φυσικά για να χτίσει την πολυπόθητη γι' αυτόν συμμαχία με την πολιτική οικογένεια της δεξιάς και με τον τρόπο αυτό να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την πολιτική και αυτοδιοικητική του επιβίωση. Να εξασφαλίσει την πολυπόθητη συμμαχία με τον κύριο Μητσοτάκη, τυπικά ή άτυπα, με χρήσμα ή χωρίς. Τον κύριο Δήμαρχο δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς θα γίνει, αρκεί να γίνει. Όποιος παρακολούθησε την εκδήλωση που έκανε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγες μέρες στο Ήλιον και στην οποία παρευρέθηκε ο κύριος Ζενέτος, κατάλαβε. Ο κύριος Ζενέτος ζητά την έμπνοια του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ των απολύσεων στο δημόσιο και μιλά ανοιχτά για την παραχώρηση σημαντικών τμήματων των Δήμων προς τα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως η καθαριότητα. Του κυρίου Μητσοτάκη, που προτείνει να κοπεί μαχαίρι η χρηματοδότηση των Δήμων από την κεντρική διοίκηση και να αντικατασταθεί μέσω του έμφυα, ο οποίος πλέον θα εισπράττεται από τους Δήμους. Μια πρόταση η οποία θα φέρει φτωχοποίηση σε όλους τους Δήμους της χώρας και μαζί και του Δήμου Ηλίου. Του ανθρώπου που ως υπουργός απέλυσε καθηγητές, σχολικούς φύλακες, καθαρίστιες, το προσωπικό των πανεπιστημίων. Που το κόμμα του όταν ήταν στην κυβέρνηση έδιωξε χιλιάδες γιατρούς από τα πρώην Νίκα και τα στελέχη του σήμερα, όπως ο κύριος Γιακουμάτος, ζητούν να κοπεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης από τους οικονομικά αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Ο κύριος Ζενέτος επιλέγει να συμμαχεί με τον κύριο Μητσοτάκη, που θέλει να επαναφέρει τη σχέση 5 αποχωρήσεις για κάθε μία πρόσληψη στο δημόσιο, όταν με κόπο επανέρχεται η μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση από 1η-1η του 19. Που σε μία τέτοια περίπτωση αυτό θα σημάνει την εσαΐ υποστελέχωση δήμων, σχολείων, νοσοκομείων και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών. Ο κύριος Ζενέτος τα γνωρίζει όλα τα παραπάνω, αλλά φαίνεται πως δεν τον πολύ ενδιαφέρουν. Τον ενδιαφέρει, καθώς φαίνεται, αποκλειστικά και μόνο η πολιτική του επιβίωση. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο, οι επιλογές του θα βρουν όχι μόνο εμάς, αλλά σύσσωμη τη νέα γενιά και όλους τους προοδευτικούς και χωρίς δεσμεύσεις πολίτες του Ηλίου απέναντί του. Να μην έχει καμία απολύτως αμφιβολία. Κυρίες και κύριοι, το έργο που παίζεται μπροστά στα μάτια μας είναι οι τελευταίες μέρες της πορείας. Όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό που ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας ενώνει και εδώ, σε τοπικό επίπεδο, τις δυνάμεις του για να επιβιώσει πολιτικά. Μέσα από μια ψευδεπίγραφη ανεξαρτησία και υπερκομματικότητα κρύβουν τους δεσμούς εξάρτησής τους με τις πιο αντιδραστικές αντιλαϊκές πολιτικές δυνάμεις και παραδόσεις. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι που αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ισόβια πολιτικά πρόσωπα και θεωρούν ότι κατά ένα μαγικό τρόπο η πόλη τους ανήκει. Όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κρατηθούν στην εξουσία. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο αντιστέκονται στην εφαρμογή της απλής αναλογικής. Τόσα χρόνια έχουν μάθει να λειτουργούν μόνο παραταξιακά, δημαρχοκεντρικά, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν, μη λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της αντιπολίτευσης. Αντιδρούν γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν αυτήν την αντίληψη. Και αφού δεν θέλουν αυτοί να αλλάξουν, ήρθε η ώρα να τους αλλάξουμε εμείς. Από την άλλη, εμείς,
Ποτέ δεν κρύψαμε την πολιτική μας ταυτότητα. Δεν ζητήσαμε όμως από την άλλη και πολιτικά φρονήματα. Στη δημοτική μας κίνηση χωράνε όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες. Όλοι όσοι αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν φανταστεί διαφορετική. Όλοι όσοι οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς και τα παιδιά τους. Σε αντίθεση με τη διοίκηση Ζενέτου, μια κουρασμένη διοίκηση, ανίκανη να σχεδιάσει το μέλλον και να οικοδομήσει την επόμενη μέρα, εμείς έχουμε όραμα. Έχουμε όραμα και ρεαλιστικές προγραμματικές θέσεις που μπορούν να απαντήσουν στις αγωνίες της πλειοψηφίας των πολιτών. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να είναι δημοκρατική. Μία πόλη στην οποία δεν θα υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας. Που οι πολίτες θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες. Που η διοίκηση του Δήμου θα ακούει τα αιτήματά τους και θα προσπαθεί να τα ικανοποιήσει αντί να δυσφορεί όταν οι πολίτες διαμαρτύρονται στα δημοτικά συμβούλια. Που θα αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενάντια στο φασιστικό κίνδυνο που γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας και δεν θα κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Θέλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ως ενεργό, δρόντα θεσμό να παίξει τον ιστορικό της ρόλο στην ανάσχεση του φασιστικού κινδύνου που δυστυχώς ετούτες τις μέρες βλέπουμε να αναβιώνει σε πολλές μεριές του πλανήτη. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να είναι ανθρώπινη. Γιατί στην αντίληψή μας, όλες οι συνοικίες αξίζουν τη φροντίδα του Δήμου και όχι μόνο η περιοχή γύρω από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Δεν μας αρκούν οι φιέστες στη βιτρίνα της πόλης, αλλά αναγνωρίζουμε ότι πίσω από αυτή υπάρχουν γειτονιές οι οποίες ασφιχτιούν. Μας ενδιαφέρει όλες οι περιοχές να έχουν αυτά που πρέπει. Αξιοπρεπείς σχολικές μονάδες, παιδικές χαρές, πλατείες, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, γειτονές με τον απαραίτητο φωτισμό που χρειάζονται, δρόμους με τις απαραίτητες διαβάσεις. Μας ενδιαφέρει να μπορούν οι συμπολίτες μας που είναι άτομα με αναπηρίες, και ας μην ξεχνάμε ότι στην πόλη μας έχουμε το Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, αλλά και τα νέα ζευγάρια που κυκλοφορούν με το παιδικό καρότσι, να έχουν πρόσβαση με ασφάλεια σε όλους τους δημόσιους χώρους και υπηρεσίες. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, όταν θα είμαστε στη διοίκηση του Δήμου, θα προχωρήσουμε στην ενοποίηση των οργανωμένων και διάσπαρτων χώρων πρασίνου σε ένα ενιαίο, λειτουργικό δίκτυο πράσινης διαδρομής που θα ενώνει όλες τις γειτονιές της πόλης μας. Όπως αντίστοιχα θέλουμε να ενοποιηθούν και να επεκταθούν και οι ποδηλατόδρομοι που υπάρχουν στην πόλη, οι οποίοι φτιάχτηκαν χωρίς καν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση των κύριων λεωφοριακών αξώνων της πόλης. Της Ελαιών, της Αγίου Νικολάου, της Καλπακίου, της Λεωφόρου Παλατιανής. Με ανακατασκευή των πεζοδρομίων, με διαβάσεις πεζών και όλα όσα χρειάζονται. Θα διεκδικήσουμε την ανάπλαση του σκεπασμένου ρέματος της Εσχατιάς από τον κόμβο του Ηλίου προς το Καματερό και τη διαμόρφωσή του σε μια πράσινη διαδρομή. Θα προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας του Δήμου. Διεκδικώντας την επίσπευση των διαδικασιών για τη δρομολογούμενη επέκταση του μετρό στις γειτονιές μας, αλλά μέχρι τότε θα καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν με τη δημιουργία μιας δημοτικής συγκοινωνίας, κάτι για το οποίο ο Δήμος μας διαθέτει ήδη τη μελέτη. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να είναι αλληλέγγυα, όπως το λέει και το όνομά μας. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία της κοινωνικής πολιτικής σε μια λαϊκή, εργατική γειτονιά σαν τη δική μας. Ως διοίκηση θα ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και να αποτελούν ένα δίχτυ προστασίας των συμπολιτών μας από την ακραία φτώχεια. Θα αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου. Επιπλέον θα εργαστούμε ώστε η κοινωνική πολιτική στο Δήμο μας να ασκείται με σχέδιο αλλά και με αξιοπρέπεια. Στη δική μας αντίληψη, η πρόσβαση των ωφελούμενων στις κοινωνικές πολιτικές του Δήμου είναι δικαίωμά τους και δεν τους χαρίζεται από καμία διοίκηση. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να είναι φιλική προς τη νέα γενιά και θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Με τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της πόλης, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των μαθητών. Με την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων για παιδιά μέσα τη δημιουργία περισσότερων βρεφονιπιακών σταθμών. Με την αναβάθμιση του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου.
με την ουσιαστική αναβάθμιση του γραφείου υποστήριξης ανέργων για να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους άνεργους και ιδιαίτερα στους νέους. Με την υποστήριξη εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο για τους νέους επιστήμονες και όχι μόνο. Με τη στήριξη από το Δήμο, μέσω ενός βάουτσερ για τον αθλητισμό, μια ιδέα που επεξεργαζόμαστε αυτόν τον καιρό και θέλουμε να προχωρήσουμε για τον αθλητισμό για όλους, ώστε σε σύμπραξη με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης να διασφαλίζεται η χαρά της άθλησης και της προπόνησης για όλα τα μικρά παιδιά της πόλης, ανεξαρτήτως των οικονομικών δυσκολιών ή πιέσεων που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα νέο ζευγάρι. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να είναι σύγχρονη και γι' αυτό θα εφαρμόσουμε ένα νέο εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων με ελάχιστη περιβαλλοντολογική και κοινωνική όχληση, με σύστημα διαλογής στην πηγή. Στόχος μας είναι να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων, ώστε αυτά να μην καταλήγουν για ταφή στο χυτά φυλής και να συντηρείται αυτό το περιβαλλοντολογικό έγκλημα στη γειτονιά μας. Επιπλέον, διεκδικούμε την απομάκρυνση του δημοτικού νεκροταφείου από τη Λεωφόρο Θηβών και τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, λειτουργικού νεκροταφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Στο χώρο ο οποίος θα αποκαλυφθεί, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για τις συνοικίες της Παλατιανής και της Οδόχου Πηγής. Τα τεχνικά έργα και οι παρεμβάσεις θα γίνονται με βιοκλιματικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας. Παράλληλα, μας ενδιαφέρει η ψηφιακή αναβάθμιση της πόλης, ώστε η πόλη μας να γίνει περισσότερο βιώσιμη και φιλική προς τον πολίτη. Εμείς θέλουμε η πόλη μας να στηρίζει ουσιαστικά την πολιτιστική δημιουργία και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Στην πόλη που οραματιζόμαστε, όλοι οι σύλλογοι και οι ομάδες θα έχουν ίση μεταχείριση από το Δήμο. Ο Δήμος θα εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα και υποδομές σε όλους και όχι σε λίγους και εκλεκτούς. Η οικονομική ενίσχυσή τους θα γίνεται με ορθολογικό τρόπο και διάφανες διαδικασίες. Σύντομα θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τα ζητήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη σχέση που πρέπει να έχει αυτός με το Δήμο. Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, επειδή οι υπάρχοντες χώροι αδυνατούν να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες, θα εργαστούμε για τη δημιουργία νέων που θα μπορούν να στεγάσουν κοινοφελείς χρήσης. Πρώτα και κύρια με την αποκατάσταση της Βίλας Κωνσταντινίδη, ένα αρχιτεκτονικό στολίδι μέσα στο Ήλιον που με ευθύνη της διοίκησης Ζενέτου παραμένει εγκαταλελειμμένη και σιγά σιγά καταστρέφεται. Θέλουμε επίσης να αναβαθμίσουμε και τις πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στα ΚΑΠΗ, διότι νομίζουμε πως συγκεκριμένοι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν και ως κοιτίδες πολιτισμού στις γειτονιές και άλλων δράσεων υπέρ των συνταξιούχων συμπολιτών μας. Κάτι που εκτιμούμε ότι δεν συμβαίνει τώρα ή τέλος πάντων δεν συμβαίνει όσο θα έπρεπε. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, θα εργαστούμε με επιμονή ως δημοτική αρχή για να δημιουργήσουμε όλες τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες προς τους νέους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να στηρίζουν και να παρουσιάζουν τις καλλιτεχνικές τους δράσεις. Οι νέοι άνθρωποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βγουν στο πλευρό τους, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο δρόμος μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές της άνοιξης του 2019 θα είναι ένας δρόμος δύσκολος και μακρύς. Δύσκολος και μακρύς γιατί η άλλη πλευρά εδώ στο Ήλιον, διαισθανόμενη ότι αρχίζει να απομυθοποιείται με ταχύτητα στα μάτια των κατοίκων λόγω της ολιγορίας και των αδυναμιών που επιδεικνύει σε μια σειρά από ζητήματα, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη. Επικίνδυνη όχι για εμάς, αλλά για την ίδια την πόλη. Να σας θυμίσω ότι μόλις πριν λίγο καιρό ο ίδιος ο Δήμαρχος στη συνέντευξή του δήλωνε ότι φοβάται πως στην επόμενη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ θα είναι προσπόληση το Πάρκο Τρίτσι. Να σας θυμίσω ότι έλεγε ότι ακόμα και πλατείες των Δήμων θα βρεθούν στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ. Με τέτοιους φίλους εδώ στο Ήλιον, πραγματικά θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς τι του θέλουμε τους εχθρούς. Θέλω να πω ότι η απέναντι πλευρά είναι φανερό ότι πρόκειται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, θεμητά ή αθέμητα, και μάλιστα τα δεύτερα, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολλά, μήπως μπορέσει να παραμείνει στη διοίκηση. Είναι βέβαιο ότι εμείς ως παράταξη δεν θα την ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο. Αντίθετα, θα δώσουμε αυτή τη μάχη με σχέδιο, με επιμονή, με πίστη στις ιδέες μας.
Και φυσικά με πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Με τους νέους ανθρώπους να σέρνουν το χορό της προσπάθειάς μας, αλλά και με στελέχη της αλληλέγγυας πόλης που έχουν περάσει την πόλη μας εδώ στο Ήλιον μια ολόκληρη ζωή και ξέρουν τι ακριβώς κρύβεται κάτω από κάθε πέτρα της πόλης. Αγαπητοί και αγαπητές, το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας για να συζητήσουμε με τους πολίτες. Με διάθεση να ακούσουμε και όχι απλά να ακουστούμε. Με διάθεση να αποδεχθούμε και όχι απλά να υποδείξουμε. Με διάθεση να συνδιαμορφώσουμε, να συμπορευτούμε. Θέλουμε να αλλάξουμε το Ήλιον. Να μην υπάρχει το Ήλιον των δύο ή των πολλών ταχυτήτων. Θέλουμε να μην υπάρχουν στο Δήμο μας ξεχασμένες γειτονιές ή αφημένες στην τύχη τους. Υπάρχει μια εκτεταμένη ανισορροπία στην πόλη και αυτή θέλουμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορεί ο κύριος Ζενέτος να διαφημίζει τα λουλούδια που τοποθετεί στα παρτέρια του κέντρου τη στιγμή που υπάρχουν χαρακτηρισμένοι χώροι πρασίνου στο Δήμο και έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ για φορτηγά κάποιου ιδιώτη, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ τα οποία να έχουν μετατραπεί σε χώρους αποθήκευσης υλικών για τα έργα. Δεν μπορεί τη στιγμή που ο κύριος Δήμαρχος μιλά για τα Κυκλάμινά του να υπάρχουν σχολικές αίθουσες στο Δήμο οι οποίες μπάζουν νερά ή στάζουν από την υγρασία. Τέλος, δεν μπορεί τόσα χρόνια ο χώρος πάνω από το σκεπασμένο ρέμα της Εσχατιάς να είναι σε αυτή την κατάσταση και να ακούμε τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας λέει ιστοριούλες από το παρελθόν, χωρίς να αναλαμβάνει καμία απολύτως ουσιαστική πρωτοβουλία. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας να αλλάξουμε το Ήλιον. Τίποτα λιγότερο. Αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να το δώσουμε όλοι μαζί. Με αυταπάρνηση. Γιατί το αξίζει ο κόσμος της πόλης μας. Το Ήλιον αξίζει κάτι καλύτερο. Η πόλη μας αξίζει κάτι καλύτερο. Σε όλη αυτή την πορεία σας θέλουμε δίπλα μας. Εύχομαι σε όλους μας καλούς αγώνες και να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.